Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, τι κάνετε, καλά. Καλά, εσείς πώς είστε? Καλημέρα και καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Καλά, μια χαρά. Τι είναι, έχουμε καλό καιρό τώρα, ετοιμάζεστε από τώρα ίσως για το καλοκαιρινό ταξίδι σας εκεί με τους Ρώσους, τους Άγγλους, ή είναι νωρίς ακόμα? Όχι, τώρα λογικά όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον τουρισμό, τώρα οργανωνόμαστε, τώρα θέλει λίγο τρέξιμο. Ναι. Από αυτό ζούμε, το καλοκαίρι ζούμε. Ναι. Και πρέπει να οργανωθούμε από το χειμώνα για να τρέξουμε το καλοκαίρι. Ίσως είναι νωρίς ακόμα για αυτά που λέω, ότι η προετοιμασία. Όχι, όχι, δεν είναι νωρίς. Δεν είναι νωρίς. Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τη σεζόν. Πάμε στα δικά μας, στα αθλητικά μας. Τι γίνεται, πώς πάμε με την ομάδα? Καλά, πάμε. Εντάξει. Παρά λίγο προχτές να βάθουμε ένα ψηλό έβραγμα. Ναι. Γιατί δεν θέλει μπαλά με την πρώτη στα δίχτυα. Εντάξει, το ξεπεράσαμε όμως. Έστω και στο 95-96, τι ώρα πήγε το γκολ. Το ξεπεράσαμε, το γλιτώσαμε το έφραγμα. Αυτό γιατί έγινε, τι νομίζετε εσείς έφταξε δηλαδή? Γιατί η ομάδα που παίζατε δεν ήταν καμιά έτσι ισχυρή ομάδα ιδιαίτερα. Ναι, θεωρώ ότι επειδή είχε και πολλές αλλαγές η ομάδα μας, τα παιδιά που μπήκαν δεν πάλεψαν να δείξουν στον προπονητή ότι θα πρέπει να έχουν χρόνο συμμετοχής. Μπήκαν πιο χαλάροι, μετά αφού δεν έμπαινε το γκολ, γιατί χάσαμε πάρα πολλά γκολ. Ναι. Είχαμε σωρή ευκαιριών. Νομίζω ότι μετά αγχωθήκαν πολύ. Και ξέρετε, το άγχος είναι. Ναι. Αντιδράει ανάποδα, όχι όπως θέλεις, αλλά προς την κακή πλευρά. Ναι. Χάσαμε και το πέναλτι στο 91. Δεν ήμασταν καλοί. Είχαμε και δύο αποβολές. Σωστές βέβαια. Στράβωνε πάρα πολύ το κλίμα. Ευτυχώς στο τέλος όμως άλλαξαν όλα. Ναι. Δεν πήγαμε σοβαρά εμείς, δεν πήγαμε καλά εμείς. Αν πήγαμε σοβαρά θα το είχαμε καθαρίσει. Αν παρατηρήσει κάποιος την ομάδα σας, κάτι φέτος δεν πάει τόσο καλά, γιατί τέτοιες νίκες έχει ξανακάνει τελευταία. Νομίζω ότι έχει και δικαίωμα. Νομίζω ότι η ομάδα πάει μια χαρά, είναι αίτητη, συνεχίζει. Ναι. Είχε δύο ατυχίες, μάλλον δεν είχαμε μισή ατυχίες. Κάποιες αποφάσεις μας στέρισαν. Με τον γκολ που δεν μέτρησε την Περέβεζα και τον γκολ που δεν μέτρησε την Πάρκα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες και μείναμε πίσω. Κάποια λάθη των διαιτητών, άρχισε στιγμές. Αυτά νομίζω μας κρατήσαν πίσω. Η ομάδα αγωνίζεται, παλεύει. Είναι αίτητη. Δεν νομίζω ότι κάτι κάνει αυτή τη στιγμή ότι δεν παίζουμε καλά. Είναι κάποια παιχνίδια που και πέρσι γινόταν και πάντα γίνεται και νομίζω όλες οι ομάδες θα κάνουν. Ναι. Είναι κάποια παιχνίδια που μπαίνουν πιο χαλαροί. Αυτά τα παιχνίδια κάμια φορά μπορεί να το πληρώσει. Ευτυχώς εμείς δεν το πληρώσαμε προχθές. Είναι πάντως γεγονός και πρέπει να το αναγνωρίσω ότι ήσασταν μια μικρή ομαδούλα. Έχετε τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστείτε στο στερέωμα του πρωταθλήματος σε αυτή την κατηγορία. Και είναι γεγονός ότι κάνετε αισθητή την παρουσία σας. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα. Αν ο στόχος σας είναι το πρωτάθλημα και μόνο που δεν το, αυτό το συμπέρασμα δεν μπορώ να το βγάλω, γιατί πιστεύω ότι θέλετε μια υγιή ομάδα και περισσότερο αυτό σας ενδιαφέρει. Αυτό το σχόλιο έχω να σας κάνω. Εμείς θέλουμε, θα σου πω Κώστα, εμείς θέλουμε να βγούμε πρώτοι, αλλά αυτό δεν θα γίνει κλείνοντας τα μάτια και ισοπεδώνοντας τα πάντα. Εμείς θέλουμε όντως να βγούμε πρώτοι, θέλουμε να ανεβούμε. Αλλά πάνω απ' όλα θα είμαι από αυτό που είπατε, που είπες και εσύ Κώστα, να είμαστε υγιείς. Γι' αυτό και όλος ο λόγος, εμείς δεν ρίξαμε τόσο πολλά χρήματα στην ομάδα φέτος. Ρίξαμε κάποια, τα υπόλοιπα τα ρίξαμε στο γήπεδο που φτιάξαμε το προγραμματιστήριο μας. Ναι, ναι. Εκεί χρειαζόμασταν, πιστεύω, όχι εμείς. Κάθε ομάδα εκεί χρειάζεται. Ενδυνάμωση και εκεί χρειάζεται βοήθεια για να μπορεί να έχει αύριο. Αν δεν έχει αύριο, Κώστα. Δεν υπάρχει λόγος να ανεβεί ο Παλευκάδης και του χρόνου να μην υπάρχει σαν ομάδα. Ναι. Ο Παλευκάδης θα ανεβεί μέσα τα παιχνίδια του. Η ομάδα ίδια μας έχει υποχρεώσει να θέλουμε να ανεβούμε. Δηλαδή η ομάδα μας υποχρεώνει, τα παιδιά, οι παίκτες, το προπονητικό team μας υποχρεώνουν κάθε χρόνο που παίζουν έτσι. Που είναι μέσα στις πρώτες θέσεις, που παλεύουν για την άνοδο, μας υποχρεώνουν να θέλουμε και εμείς να ανεβούμε. Πέστε μου κάτι, έκανα ένα σχόλιο με τις ομάδες που συμμετέχουν στην πρώτη κατηγορία, σε αυτό το πρωτάθλημα που είστε και εσείς, και δεν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός που υπήρχε παλαιότερα. Εσείς ποια είναι η άποψή σας? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός αυτός, όχι. Ναι. Θεωρώ ότι εμείς και οι κάρτες είμαστε δυνατές ομάδες.
ξεκίνησαν κάποιες ομάδες να πάνε για κάτι καλύτερο. Στην πορεία δεν το δείξαν αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι κάποιες χρονιές που είναι έτσι, κάποιες χρονιές είναι αλλιώς. Νομίζω ότι πάντα αυτό το πράγμα. Αυτό δεν έχουμε. Είναι αποτέλεσμα της κρίσης. Και βέβαια είναι αποτέλεσμα πολλών παράγοντων. Και το πιο σημαντικό είναι αυτός. Εσείς αν θα πούμε ότι τα προηγούμενα, το budget της ομάδας παραμένει σταθερό, είναι λιγότερα τα χρήματα που επενδύεται. Είναι σταθερό. Είναι αποφασισμένο τα τελευταία χρόνια, είναι συγκεκριμένο και είναι σταθερό. Είναι γεγονός πάντως. Νομίζω ότι πρέπει κάθε ομάδα η οποία θέλει να συγκαταλέγεται στις σοβαρές, θα πρέπει να έχει από το καλοκαίρι ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένα συγκεκριμένο budget, να μην ξεφεύγει, ούτε να κάνει μεγάλες μειώσεις. Ναι. Εκτός αν δεν μπορεί, και εμείς κάποια χρονιά μπορεί να μην μπορέσουμε να το μειώσουμε, μπορεί να μην καταφέρουμε να το κάνουμε τη χρονιά, δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Μα είναι να μπορείς να σοβαρός και να είσαι πάλι εκεί. Κάποια κενά που είχε η ομάδα συμπληρώθηκαν ή όχι? Κάποια κενά. Με τις μεταγραφές που μάλλον επειδή δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές, γιατί κινούμαστε ακόμα για μία-δύο ακόμα αγωτήσεις παιχτών. Κατά πολύ έχουμε κλείσει κάποιες ελλείψεις που είχαμε, κατά πολύ. Ναι. Δεν έχουμε τελειώσει, δεν τις έχουν κλείσει τα κενά, δεν έχουν κλείσει όλα. Θα δούμε. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω αν θα πρέπει να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι γεγονός, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έχουμε. Υπάρχει ένα κλίμα πολύ θετικό στην ομάδα σας πολλά χρόνια τώρα. Πρωταγωνιστείτε. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή ότι θα κάνετε το επόμενο βήμα. Χαρά μας θα είναι. Εμείς σας παρακολουθούμε πολλά χρόνια από την εκπομπή. Είστε ένα υγιές σωματείο και με φιλοδοξίες. Τι άλλο να προσθέσει κανείς σε αυτή την... Αν δεν έχεις φιλοδοξίες είτε σαν επαγγελματίας, είτε αθλητικά, είτε σαν άνθρωπος γενικά, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη μου, να ευχηθώ καλή δύναμη στην πορεία της ομάδας. Εδώ είμαστε, θα κρίνουμε και θα τα συζητήσουμε ξανά πάλι όταν χρειαστεί.